Η απόφαση της πλειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης για την άρση της δέσμευσης του ακινήτου οδού στην Καρελάου, που προβλεπόταν εδώ και δεκαετίες για χτίσιμο νηπιαγωγείου και ποτέ δεν έγινε, δεν είναι μονάχα απαράδεκτη, αλλά είναι και προκλητική. Προκλητική με την έννοια ότι μέσα στο διάστημα της πανδημίας οι μαθητές όλων των ηλικιών είτε αντιμετώπισαν κλειστά σχολεία, είτε αντιμετώπισαν σχολεία κυριολεκτικά σημεία μετάδοσης του κορονοϊού με φοβερούς συνωστισμούς, χωρίς μέτρα ασφαλείας. Με πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα, τα σαρδιολοκούτσια, όπως τα ονομάζουμε εμείς, τα κήπο για την προσχολική αγωγή των νέων παιδιών, δηλαδή που για πρώτη φορά σαν σχολική τάξη θα αντιμετωπίσουν ένα σαρδιολοκούτι μέσα σε υπερσυνωστισμένα σαρδιά σχολείο. Το γεγονός ότι εδώ και 25 χρόνια περίπου το ακίνητο αυτό είναι δεσμευμένο και ποτέ δεν βρέθηκαν ελάχιστα σε σχέση με τον προϋπολογισμό του Δήμου και πολύ περισσότερο του κράτους τα χρήματα για να προχωρήσει η απαλωτρίωση και σήμερα αποδίδεται ξανά στους ιδιώτες ιδιοκτήτες, στην πραγματικότητα δείχνει έλλειψη ενδιαφέροντος αλλά περισσότερο στρατηγική όλων των κυβερνήσεων που πέρασαν και όλων των δημάρχων που πέρασαν. Είναι 25 χρόνια αυτά, δεν ήταν μονάχα η σημερινή διοίκηση. Να ενημερώσω ότι με χθεσινή απόφαση του Δήμου, που θα συζητηθεί αύριο στο Δημοτικό Συμβούλιο, ένα ακόμα ακίνητο αξίας όσον αφορά την απαλωτρίωσή του, της τάξης των 500 περίπου χιλιάδων ευρώ, ουσιαστικά τίποτε μπροστά στα έξοδα που κάνει ο Δήμος, οποιοσδήποτε Δήμος ή το κράτος, για άλλες επικοινωνιακές ανάγκες και κλπ. Και αυτό έρεται η δέσμευσή του, το οριζόταν για πολιτιστικό κέντρο εδώ και πολλά χρόνια, είναι στην πιο υποβαθμισμένη κοινότητα της Θεσσαλονίκης, στη δεύτερη κοινότητα, και αυτό πηγαίνει ξανά στους ιδιώτες. Δύο δηλαδή δομές. Η μία ήδη χτισμένη, η Βίλα Πετρίδη, η οποία παραδίδεται ουσιαστικά σε έναν οργανισμό του Υπουργείου Εξωτερικών της Γερμανίας, με το περίφημο Ελληνογερμανικό Ίδρυμα. Και ένας ακόμη χώρος προορισμένος για χώρος πολιτισμού, στο πιο υποβαθμισμένο δεύτερο διαμέρισμα, παραδίδονται στους ιδιώτες ή στις ξένες πρεσβείες. Γιατί η Βίλα Πετρίδη θέλει ουσιαστικά της γερμανικής πρεσβείας. Το ίδιο γίνεται και εδώ. Υπάρχει λόγος. Και ο λόγος είναι ότι δεν θέλει κανένας, ούτε οι κυβερνήσεις, όλες που περάσαν, ούτε οι Δήμοι να διαθέσουν το ελάχιστο για σχολικές υποδομές. Προωθούν τα κονδύλια σε άλλες ανάγκες, όχι βεβαίως αυτό που ονομάζουμε λαϊκές ανάγκες του κόσμου για σχολεία, για υγεία και όλα αυτά, αλλά και τα επιχειρηματικά κέρδη, και αυτό συμβαίνει και στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Εμείς, η Λαϊκή Συσπήρωση, αναδείξαμε το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, δώσαμε τη μάχη μας και θα συνεχίσουμε να τη δίνουμε. Το βασικό όμως είναι το εξής, ότι η μάχη αυτή δεν δίνεται μόνο ή ουσιαστικά μέσα στα Δημοτικά Συμβούλια που είναι συγκεκριμένοι σχετισμοί. Δίνεται κάτω στον δρόμο, γίνεται με αυτό που γίνεται σήμερα με τη συγκέντρωση των κατοίκων, γίνεται με τις υπογραφές, γίνεται με την επιβολή της θέλησης του κόσμου που ενδιαφέρεται για να έχει σχολείο το παιδί του. Επαρκέ σχολείο, με υγεία, με μέτρα ασφάλεια κτλ. Με την επιβολή τη σύλληψή του σε όποιο δημοτικό συμβούλιο, σε όποιο δήμο, σε οποιαδήποτε κυβέρνηση. Θα συνεχίσουμε στην ίδια ρότα.